פה פריסוטר אף דו דו פכנידי קראתה מסוברות איתה אף דו איך הוא פיקי מתה תו פכנידי איך הוא פיקי מסת הפודיזירה סוספקטיס כי פרינט תו פכנידי כי מתה תו כיסטו מיכרונות היא תלו מנפשו נאיכו מנה פלנו כי נה סיסטימה פונה פרספטו מנפשו אנקסרציה שפה תו פרופונית אפותי ננדיבלו כי αυτά τα παιδιά τα κάνανε απόλυτος αυτά που έχουμε και πριν το παιχνίδι και αυτό που μπορώ να πω και που με ευχαριστεί πάρα πολύ ότι ήταν τρίτο σερί παιχνίδι μέσα στις εβδομάδα. Ενδιάμεση είχαμε και το κύπελο με τον Άχνα, πάρα πολύ δύσκολο. Πρώτο το παιχνίδι του κυπέλου και με την Ανόρθωση παίξαμε με τα παιδιά που είχαν κάποια παιδιά είχαν πάρα πολύ μικρή συμμετοχή στο πρωταθλήματος, είχαμε γνωστές απουσίες και σχεδόν σε αυτά τα τρία παιχνίδια παίξανε όλα τα παιδιά. Αυτό δείχνει ότι όλοι είναι στην ετοιμότητα. Τους έχω πει ότι πρωτάθλημα είναι μεγάλο, υπάρχουν πολλά παιχνίδια, υπάρχουν τραυματισμοί, τα ήθελα πάρα πολύ να μην υπάρχουν, υπάρχουν και Υπάρχουν κάρτες. κάρτες, ντεφορμέ, υπάρχουν, ξέρετε, καμία φορά και εμείς προπονητές δεν βγαίνουμε και δεν διαλέγουμε καλύτερους παίκτες. Κάποτε διαλέγουμε καλύτερη ενδεκάδα. Διαλέγουμε και την ενδεκάδα για το συγκεκριμένο το παιχνίδι Σωστό. με το τακτική που θέλουμε να το κάνουμε και αυτό είναι ότι όλοι οι παίκτες μου δείξανε ότι είναι ωρεξάτοι, ότι δουλεύουν, ότι βελτιώνονται κάθε μέρα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μένα. Και ειλικρινά ήθελα να δω την αντίδραση την ομάδα μου με μια ομάδα που ας το πούμε αυτή τη στιγμή είναι τελευταία στη βαθμολογία, πώς την αντιδράσουμε και αυτό είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος ότι βγήκανε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι και πάλι σας λέω ότι παίζουμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα καλό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν κάποια διάστημα που δεν είμαι ευχαριστημένος, αλλά θέλουμε τη διάρκεια και ελπίζω ότι τα βελτιώσουμε αυτό. Ο κόσμος σας θα δει μια σαφώς βελτιωμένη Ομόνοια όταν ολοκληρωθούν οι μεταγραφικές σας κινήσεις. Στο μεσοαμήν, όταν τελειώσετε με τις μεταγραφές, ενώ περιμένεις ακόμη καλύτερη την Ομόνοια, το πρώτο, επιθετικά, τι περιμένεις. Περιμένεις, για παράδειγμα, να έρθει σύντομα ο Χριστοφή, στηρίζεσαι στον Σκέμπρη, είναι ο Ρουχιάς, είναι ο Σέριταν, Πατιπάγκα. Θεωρείς, γιατί αντιλήφθηκα προηγουμένως που είπατε για δυνατόν κέντρο ή ξεκινά από την πλευρά, ότι αν δυναμώσουν όπως θέλετε οι δύο γραμμές, το κέντρο και η αμυντική διάταξη, περιμένετε να βοηθηθεί και η επιθετική γραμμή. Είναι αυτονόητο, έτσι. Υπάρχει σίγουρα, ξέρετε τι είναι ποτέ όταν φτιάχνετε και ό,τι και να κάνετε πρώτο φτιάχνετε από την άμυνα, έτσι δεν είναι. Έτσι και εμείς προπονητές φτιάχνουμε πρώτο αμυντική λειτουργία και μετά σίγουρα είναι επίθεση ταρτή. Αυτή τη στιγμή περιμένω ειλικρινά όχι μόνο από τις μεταγραφές, περιμένω να βελτιωθούμε και ήδη εμείς. Παίχτες ότι σιγά σιγά είναι κάποιοι παίχτες βελτιώνονται συχνά και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ευχάριστος σας έχω πει ότι σίγουρα κάθε προπονητής που έρχεται στην ομάδα έχει δική του φιλοσοφία, έχει δική του τρόπο του παιχνιδιού. Εγώ είμαι άνθρωπος, μπορώ να σας πω και προσωπικά και στην προσωπική μου ζωή που λατρεύω την πειθαρχία, αυτό είναι πάνω για μένα. Μιλάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, την ποδοσφαιρική, την πειθαρχία. Θέλω παίκτες μου να γνωρίζουμε κάθε ένας την δουλειά του, τι πρέπει να κάνει και έτσι και εγώ μπορώ να πιο εύκολα να τους κρίνω. Αυτή τη στιγμή σίγουρα σας έχω πει και προηγούμενο ότι θέλουμε να κάνουμε μεταγραφές της ουσίας, να έρθουν παίκτες που να μας βοηθήσουν. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Μελετάμε, έχουμε πάρα πολλές Επιλογές. προτάσεις, αλλά αυτό είναι σίγουρα ότι τα κάνω μεταγραφές
που ούτε άμεσα μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες. Σας έλειψε ο Χριστόφη, περιμένετε τον Χριστόφη? Σίγουρα ο Χριστόφη είναι ένας παίκτης μεγάλη κλάση, σίγουρα μας βοηθάει, θα μας βοηθήσει σίγουρα στο μέλλον. Σίγουρα έχει αυτό το πρόβλημα, αλλά να το ξέρετε, εγώ περισσότερο σαν προπονητής είμαι και άνθρωπος. Όταν δεν τα παίρνω 100% σίγουρο από το πράσινο φως, θα είστε σίγουροι ότι δεν τα χρησιμοποιήσω το Χριστόφη. Πότε περιμένετε πάνω κάτω να είναι έτοιμο? Ο Χριστόφη πρέπει να έχει ακόμη ένα έλεγχο από έναν γιατρό στην Γερμανία και αν του δώσει αυτό το πράσινο φως, εμείς το περιμέναμε νομίζω μετά 10 Ιανουαρίου κάπου έτσι. Αυτός θα πάει στο τελευταίο το τσεκ να πάει στην Γερμανία, αλλά μιλάμε, ο Χριστόφη είναι πάρα πολύ καλά, αυτό είναι ψυχολογικά, καταλαβαίνει και είναι σίγουρα είναι κάτι που εγώ πάντοτε δεν είμαι αυτός που δεν τα ρισκάρω, όποιος παίκτης και να λέγεται, με την υγεία του, γιατί σίγουρα όχι μόνο που είναι σημαντικός παίκτης για την Ομόνοια, όπως είναι και άλλοι παίκτες, είναι σημαντικός και για το κυπριακό ποδόσφαιρο και σίγουρα είναι ένας παίκτης που είναι στα καλύτερα του χρόνια. Και σίγουρα είναι και εθνική ομάδα του Κύπρου πρέπει να βασιστεί σε αυτό το παίχτη. Εγώ είμαι αυτός που σας έχω πει ότι αν δεν είναι 100% έτοιμος, σίγουρα δεν θα το ρισκάρω την υγεία του. Έτσι είμαι άνθρωπος και όποιος και να είναι, για μένα είναι πρώτο η υγεία των ποδοσφαιριστών. Ας σας ρωτήσω ένα επιθετικό, αν θέλετε απαντάτε. Από το μέχρι τώρα υλικό που έχετε στη διάθεση σας κλπ. Από ποιον, για παράδειγμα, είστε περισσότερο ευχαριστημένος? Μπορεί να μην είναι μόνο αγωνιστικά. Λέτε από τον παίκτη. Τους παίκτες. Ποιος? Εγώ είμαι ευχαριστημένος από τους όλους. Εγώ τους βλέπω σαν παιδιά μου. Όλοι είναι ήδη. Δεν υπάρχει. Όλοι, κάθε ένας παίκτης έχει αξία του. Και πάνω απ' όλα, εγώ αγαπάω τους ποδοσφαιριστές μου και για μένα και από το πιο μεγάλος ηλικιακά μέχρι το μικρό έχει η αξία του και δεν μπορώ και ποτέ. Αυτό είναι ό,τι θα με ρωτήσετε. Εγώ έχω δύο παιδιά, πιο παιδιά περισσότερο αγαπάω. Μπορεί να συμπαθήσατε ιδιαίτερος, για παράδειγμα, τον Ασίς, γιατί στα 38 του... Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν συμπάθειες. Το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό. Εγώ είμαι καλύτερος στους φίλους, αλλά είμαι και χειρότερος στους εχθρούς. Σωστό. Και φυσιολογικό. Άλλο εντός, άλλο εκτός γηπέδου. Σωστό. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Αντωνίου, θα εφάσισα.